Αν έχετε προσέξει, το βιβλίο της Σοφίας Σειρά επανέρχεται σε κάποια θέματα και επανέρχεται. Για τη φιλία και μια και δυο και τρεις φορές μας μίλησε το βιβλίο της Σοφίας Σειρά. Αλλά και κάτι ακόμα, όταν επανέρχεται δεν μας λέγει τα ίδια πράγματα. Το μεν θέμα είναι το ίδιο, η φιλία, αλλά πάντοτε πιάνει κάποιες καινούργιες πτυχές. Και αυτό μας είναι πολύ χρήσιμο, διότι ο Λόγος του Θεού, αν το έχετε προσέξει, καθόλου το μήκος της Αγίας Γραφής, ποτέ δεν εξαντλεί ένα θέμα. Θα επανέλθει. Είναι το σύστημα καταγραφής του Λόγου του Θεού. Θα επανέλθει, αλλά όταν θα επανέλθει, θα σου πει κάτι άλλο. Στο ίδιο θέμα, άλλη πτυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Λόγος του Θεού δεν μοιάζει με το λεγόμενο είδος του Λόγου. Επιτρέψατε μου, εδώ από τη ρητορική είναι η λεγόμενη ανωτέρα ομιλία, εκατοτέρα ομιλία και λόγος. Έτσι λέει στη ρητορική. Η εκατοτέρα ομιλία όταν πάρεις πολλά θέματα, η ανωτέρα ομιλία όταν πάρεις κανένα δυο. Λέγεται ανωτέρα. Όχι ότι είναι εκατοτέρα ποιοτικός. Όχι, όχι, έτσι λέγεται. Ο δε λόγος τι είναι? Να πάρεις μόνο ένα θέμα και να το εξαντλήσεις. Να πάρεις όλες τις πλευρές του, να το δεις σφαιρικά. Αυτό λέγεται στη ρητορική, λέγεται λόγος. Ποτέ δεν έχει λόγους η Αγία Γραφή. Οι πατέρες έχουν λόγους. Έχουν. Αν και δεν αγαπούσαν τόσο πολύ τους λόγους, όσο αγαπούσαν κυρίως την κατωτέραν λεγόμενη ομιλία, δηλαδή έπαιρναν την Αγία Γραφή, ένα χωρίο, λέξη-λέξη και ερμήνευαν. Είναι αυτή τη μέθοδο που και εγώ χρησιμοποιώ, είναι εκκλησιαστική μέθοδος, ωραιοτάτη. Λέξη-λέξη σε ένα χωρίο. Λέγεται κατωτέρα ομιλία. Ο λόγος είναι από την θύραφεν, ας πούμε, ρητορική, δηλαδή την απέξω ρητορική. Κάπου και πού χρησιμοποιούν. Θέλει πει περί Παρθενίας ο Ιερός Χρυσόστομος, περί Φιλαργυρίας Μέγας Βασίλειος και το καθεξής. Ναι, αλλά έχουν και λόγους. Η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί λόγους. Το καταλάβατε? Σου πιάνει ένα θεματάκι και τα φύγει. Παρακάτω, αλλού στην Αγία Γραφή θα ξαναμιλήσει το Πνεύμα το Άγιον για το ίδιο θέμα σε άλλη πλευρά. Και αυτό είναι για να μας κρατάει πάντοτε δεμένους με ενδιαφέροντα και να δημιουργείται η υπενθύμηση. Διότι σημειώσατε ότι σε ένα λόγο που εξαντλήθηκαν τα πάντα δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε όλα. Η μνήμη δεν τα κρατάει όλα. Ενώ αυτή η μέθοδος όταν ξαναγυρίζει δημιουργεί επανάληψη και συνεπώς τονισμό της μνήμης. Είναι σπουδαίο στοιχείο αυτό. Είναι και πρακτικό πολλές φορές στο παιδί σας. Μην εξαντλήσετε ένα θέμα σε μια συμβουλή. Όχι. Πείτε μόνο ένα σημείο. Άλλη φορά πείτε του άλλο σημείο. Τρίτη φορά τρίτο σημείο. Έτσι το παιδί δεν κουράζεται και δεν είναι υποχρεωμένο, δεν μπορεί να κρατήσει ό,τι θα του έχετε πει εσείς εφάπαξ και να πείτε «Μα τα είπα και ξόφρισα και τελείωσα». Αντιλαμβάνεστε ότι έχει και πρακτική αξία και σημασία το πράγμα.